μετά την θεοπρεπή μεταμόρφωση του Κυρίου μας αγαπητή μου, που έλαβε χώρα στην κορυφή του Θαβόρ, ο Κύριος έρχεται με τους τρεις μαθητάς του προς συνάντηση και των υπολείπων 9 μαθητών. Όμως βρέθηκε μπροστά σε μια εικόνα γεμάτη από αθλειότητα, που ήταν τόσο αντιθετική με την εικόνα εκείνη της θαυμαστής μεταμορφώσεως. Μας διηγεί το Ευαγγελιστής Ματθαίος ευθύς μετά από το γεγονός της μεταμορφώσεως, και ελθόντων αυτών προς τον όχλον, προσήλθεν αυτό άνθρωπος, γονιπετών αυτών και λέγον, «Κύριε, ελέησε τον Υιόν μου, ότι σεληνιάζεται και κακός πάσχει, πολλάκις γαρπίπτει εις το πύρ και πολλάκις εις το είδωρ». Ήλθε, λέγει, κάποιος άνθρωπος, εγονιπέτη, και παρακαλούσε τον Κύριον και του έλεγε, «Κύριε, ελέησε το παιδί μου, το αγόρι μου, γιατί σε λυνιάζεται και πάσχει κακός, γιατί πολλές φορές πέφτει, όπως σε λυνιάζεται, άλλοτε στη φωτιά και άλλοτε στο νερό για να πνιγεί». Βλέπουμε εδώ έναν τραγικό πατέρα με το τραγικό του παιδί. Αλήθεια, τίθεται ένα ερώτημα. Γιατί να υπάρχει τόση αθλειότης στον κόσμο αυτόν, τόσος πόνος και τόση θλίψη? Τα λόγια όμως που ο Κύριος εξέφρασε προς τον πατέρα αλλά και προς το γύρο περιβάλλον στην συνέχεια του θέματος δίδουν την απάντηση, το γιατί. Γιατί εκείνος είπε ο πατέρας ότι παρεκάλεσα τους μαθητάς σου, δεν μπόρεσαν. Άλλος ευαγγελιστής μας λέγει ότι εκορόιδευαν οι γραμματείς που ήσαν και οι φαρισαίοι εκεί παρόντες μέσα εις τον όχλον τους μαθητάς, και άλλα πολλά. Δηλαδή μία κατάσταση πνιγυρή. Γι' αυτό ο Κύριος αποτείνεται προς ολόκληρο το περιβάλλον του και είπε, «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών? Ω γενεά», λέγει, «άπιστη και διεστραμμένη, πόσο καιρό θα είμαι ακόμα μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι?» Η απιστία λοιπόν και η διαστροφή, αυτά τα δύο στοιχεία είναι εκείνα τα οποία εισαγάγουν την αθλειότητα. Η απιστία στο Θεό με όλες εκείνες τις τραγικές της επιπτώσεις, και η διαστροφή της φύσεως σαν καρπός αυτής της ιδίας της αμαρτίας. Λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, «Εμφαίνει ότι εκ διαστροφής η κακία παρισελήλυθε παραφύσιν γενωμένη και διαστρόφους ημάς πεποικία». Δηλαδή, είναι εκείνη η οποία έφτασε να δημιουργήσει μια αλλαγή μέσα μας, η αμαρτία, και να μας διαστρέψει και να περάσουμε από το κατά φύσιν εις το παρά φύσιν. Διότι όταν ο Κύριος εθεράπευε τους κακώς έχοντας, δεν έκανε τίποτε άλλο. Δεν ήσαν θαύματα αυτά. Θαύμα λέγεται κάτι το εξαιρετικό, αλλά ήσαν επιστροφή στο καταφύσι. Με αυτή την έννοια δεν ήσαν θαύματα, διότι ήταν επιστροφή στο καταφύσι. Ένας δαιμονισμένος άνθρωπος δεν ζει κατά φύσιν. Ο αν ήξερε κανείς πόσο φοβερά αισθάνεται ένας δαιμονισμένος άνθρωπος, αν το ξέρε κανείς αυτό. Κι όμως τον απαλλάσσει ο Κύριος δια να επανέλθει εις την πρώτη του κατάσταση.
Ένας ο οποίος είναι τυφλός, τον θεραπεύει για να ειδεί τα θαυμάσια του Θεού. Και μάλιστα τότε όταν ο Κύριος σε θεράπευε, δια να δουν οι άνθρωποι των ενανθρωπίσαντα θεολόγων. Όταν θεραπεύει τα αυτιά, όπως είναι οι μογύλαλοι, δηλαδή οι μουγκοί, αυτοί που δεν ακούν και δεν μιλούν, και δεν μιλούν γιατί δεν ακούν, τους θεραπεύει τα αυτιά για να ακούσουν τον Θεόν λόγων. Και ούτω καθεξής. Γιατί είναι συγκύπτουσα εκείνη η γυναίκα και όχι ανορθωμένη? Γιατί ο άλλος να είναι με πυρετό ή να είναι λεπρός ή ό,τι άλλο? Δεν έχει υγεία. Δεν είναι εκείνος ο οποίος θα έπρεπε να είναι, όπως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού. Συνεπώς ο Κύριος όταν θεραπεύει, επαναφέρει εις το καταφύσιν. Έχει λοιπόν διαστρέψει η αμαρτία αυτή την ίδια μας τη φύση. Συνεπώς ο λόγος του Κυρίου, ο γενεά άπιστος και διεστραμμένη, αυτό σημαίνει. Μια γενεά σεις που μείνατε μέσα στην απιστία και ο καρπός αυτής της απιστίας σας, δηλαδή της απομακρύνσεώς σας από το Θεό, έφερε τη διαστροφή της φύσεώς σας. Και έτσι μπορούμε να δούμε αυτό το παιδί, το δαιμονισμένο και άρρωστο. Προσέξτε, επιμένω, το δαιμονισμένο και άρρωστο. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ήταν και τα δυο. Μπορούμε να δούμε αυτό το παιδί με το δυστυχή εκείνον πατέρα. Και επειδή υπάρχουν πολλοί γονείς και παιδιά με αναλόγους, θα λέγαμε, φόβους και προβλήματα, γι' αυτό μια προσέγγιση σε αυτό το ευαγγελικό σημείο θα είχε να μας δώσει ασφαλώς πολλά πορίσματα. Ας προσέξουμε λοιπόν. Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν, ότι κακός πάσχει. Κύριε, ελέησε το παιδί μου, γιατί πάσχει κακός. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας σημειώνει και επιρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος χρόνος εστίν ως του το γέγονεν αυτό? Ο δε είπε, παιδιώθεν. Πόσος καιρός είναι που έχει την κατάσταση αυτή? Και ο πατέρας απήντησε, από παιδί. Άρα λοιπόν δεν ήταν από γέννησή του. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Κύριος εγνώριζε, αλλά ερώτησε δια τον πατέρα. Η ερώτηση ήταν ένας έμεσος έλεγχος. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αφού ήταν από παιδί, από μικρό παιδί, αυτός πρέπει να ήταν έφηβος, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Άρα λοιπόν, όταν ο Κύριος εξήλθε στο δημόσιο βίο του, το παιδί αυτό ήδη ήταν άρρωστο και δαιμονισμένο. 3 χρόνια ο Κύριος δημοσίως κινείται και ήδη ο Κύριος βρίσκεται εις το τέλος πια της επιγυζωής του, διότι λίγες μέρες μετά αρχίζει το πάθος. Και όταν λοιπόν ερωτά τον πατέρα εκείνον, πόσο χρονών είναι, σαν να ήθελε να του πει, πατέρα, ταλέπορε και φτωχέ και δυστυχή, 3 χρόνια δεν άκουσες ότι εγώ κυριολεκτικά οργώνω την Παλαιστίνη, την γη αυτή των πατέρων σας, για να σας βοηθήσω και για να σας κηρύξω την αλήθεια? Πού ήσουν ο ταλέπορε πατέρα? Τι είχες και σε δε σ' άφηνε να έρθεις? Ή το η απιστία? Διότι λίγο πιο κάτω θα πει στον Κύριον, αν μπορείς και εσύ κάτι να κάνεις. Ακούσατε, αν μπορείς και εσύ κάτι να κάνεις, ή δύνασε, εάν μπορείς. Γιατί πήρε μια μικρή κακή γεύση από τους μαθητάς που δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν, το γιατί είναι άλλη παράγραφος. Γι' αυτό λοιπόν είχε μέσα του απιστία ο άνθρωπος. Και όταν ο Κύριος του είπε, δεν είναι θέμα εάν μπορώ, θέμα είναι εάν εσύ πιστεύεις. Το πρόβλημα δεν είναι σε μένα,
το πρόβλημα είναι σε σένα. Εάν λοιπόν εσύ μπορείς να πιστέψεις, τότε όλα είναι δυνατά σε εκείνον ο οποίος πιστεύει. Και τότε συγκλονίστηκε εκείνος ο πατέρας και είπε, πιστεύω Κύριε, βοήθησέ με να φύγει αυτή μου η απιστία. Ώστε λοιπόν το παιδί δεν ήταν άρρωστο και δαιμονισμένο από τη γέννησή του, αλλά έγινε κατοπινά. Είπαμε άρρωστο και δαιμονισμένο, το υπογραμμίζω. Πρέπει να υπάρχει πάντα μία διάκριση ανάμεσα στην αρρώστια και στον δαιμονισμό. Αν και προσέξατε αυτό το σημείο. Γενικώς η απουσία της αρρώστιας, η απουσία της υγείας, το κακός έχει καθιονδήποτε τρόπον είναι δαιμονισμός. Εν ευρία ενία. Θυμηθείτε εκείνη την η γυναικούλα, την καημένη, την ραχητική, που ήταν, είχε κυριολεκτικά στραβώσει. Δεν ήταν δαιμονισμένη, επήγαινε κάθε Σάββατο στην συναγωγή, άκουγε τον Λόγο του Θεού, είχε τετράγωρο το μυαλό της, ήταν θυγατέρα του Αβραάμ, όπως την αποκαλύπτει ο Κύριος, ευσεβής δηλαδή. Αυτό θα πει θυγατέρα του Αβραάμ. Ή το ευσεβής, όχι μόνο κατά γένος, αλλά και κατά πίστη. Κι όμως ο Κύριος εκεί αποκαλύπτει και λέγει ότι αυτήν που έδεσε ο σατανάς 18 ολόκληρα χρόνια. Ώστε, αγαπητοί μου, μη σας κάνει εντύπωση και να, το πιο μικρό συνάχι που μπορούμε να έχουμε, δαιμονισμός είναι. Τι θα πει αυτό? Εμφυλοχωρεί ο διάβολος και μας παίρνει το καταφύσιν. Όμως πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση παρά ταύτα μεταξύ ασθενείας και δαιμονισμού, διότι στον δαιμονισμό έχουμε μία σαφή εξαιρετική κατάσταση. Έρχεται ο διάβολος, προσέξτε, ο δαιμονισμένος δεν είναι τρελός, άλλο τον άλλο το άλλο. Δύναται ο τρελός να θεωρηθεί στην κατηγορία του ασθενούς. Έρχεται και υποκαθιστά το εγώ του ανθρώπου. Αυτό θα πει δαιμονισμός. Δεν χάνεται το εγώ, αλλά παραμερίζεται. Είναι φοβερό πράγμα. Ο δαιμονισμένος μπορεί να σας πει πράγματα που δεν τα ξέρει ο λογικός. Γιατί υποκαθιστά το εγώ του ο διάβολος και αυτός διά του ανθρώπου, του ταλαιπώρου αυτού ανθρώπου, ομιλεί. Συνεπώς, βλέπουμε εδώ να υπάρχει αυτή η διάκριση. Ώστε, η αρρώστια του νέου ποια ήταν? Η επιληψία. Με όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά του, να πέφτει χάμω, να αφρίζει, να τρίζει τα δόντια του, όπως μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Μάρκος που αναφέρεται σε λεπτομέρειες. Ο δαιμονισμός που ήταν, το είχε πει ο πατέρας ο ίδιος εις τον Κύριον, ότι είχε πνεύμα άλαλον. Αλλά και αυτό φαίνεται από τον λόγο του Κυρίου, όταν αποτείνεται προς το παιδί και λέγει, το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σι επιτάσσω, εξελθέ εξ αυτού και μη και της έλθεις εις αυτόν. Σαφώς λοιπόν πρόκειται και περί δαιμονίου, και περί ασθενείας και περί δαιμονίου. Αλλά γιατί όμως αυτός ο νέος έφτασε εις αυτό το σημείο? Μήπως υπήρχαν προσωπικές αμαρτίες? Μήπως το παιδί ξεκίνησε με απιστία ώστε να διαστραφεί η φύση του? Αναφυσβήτητα όχι, διότι αφού το έπαθε μικρό παιδί, άρα λοιπόν ο ίδιος δεν είχε προσωπικές αμαρτίες για ένα προσωπικό φταίξιμο. Το θέμα συνεπώς μετατίθεται στους γονείς. Οι γονείς, εδώ να προσέξετε, ανήκουν στην γεραιάν την άπιστη και τη διεστραμμένη. Οι γονείς ανήκουν. Ήταν η γεραιά εκείνη που είχε παραμερίσει το Θεό και την αληθινή ευσέβεια και είχε στραφεί στην πίστη των ειδόλων. Ποτέ ο Ισραήλ δεν απεμακρύνθη από τα είδωλα, όπως και ο νέος Ισραήλ, η Εκκλησία, οι χριστιανοί μας, αν θέλετε οι Έλληνες χριστιανοί μας, για το χώρο μας ενδιαφέρομαι, ποτέ δεν αφήσαμε τα είδωλα, ποτέ δεν τα αφήσαμε. Ήσαν ακόμη οι γονείς σαν άνθρωποι που ανήκουν στην γενεάντων και παραβάτε του νόμου του Θεού. Έτσι ο διάβολος είχε
έπαιρνε την δυνατότητα να εμφυλοχωρεί μέσα στη ζωή των ανθρώπων και να δημιουργεί τα φαινόμενα αυτά. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε εμάς, αγαπητοί μου, στο νέο Ισραήλ. Μετά το βάπτισμά μας, διώξαμε το διάβολο. Αλλά με την κακή ζωή μας και τη θρησκευτική μας αδιαφορία, τον ξαναγυρνάμε το διάβολο εις τη ζωή μας. Και το χειρότερο, ότι εκείνος, όπως λέει και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ξαναγυρίζει πικρότερος, φέροντας μαζί του, κατά τον λόγο του Κυρίου, άλλα 7 δαιμόνια, ισχυρότερα και βαρύτερα και πικρότερα από αυτά. Γι' αυτό στην εποχή του Χριστού υπήρχαν πολλοί δαιμονισμένοι. Μάλιστα, η συμπεριφορά των Γεργεσινών σε σχέση με τον συμπατριώτη τους, εκείνων των δαιμονισμένων που φοβήθηκαν να αλλάξουν τη ζωή τους και να παρακαλέσουν τον Κύριο να απέλθει πέρα των ορίων της πόλεως των, είναι τυπική. Αλλά, αγαπητοί μου, και στην εποχή μας το ίδιο συμβαίνει. Η νεολαία μας κακώς πάσχει για τον ίδιο λόγο, και μάλιστα πολύ χειρότερα, διότι εμείς με το χριστιανικό μας βάπτισμα διώξαμε τον διάβολο και τον ξαναγυρνάμε πίσω πάλι. Αν ρίξει κανείς μια ματιά στη νεολαία μας, θα δει πόσα δαιμονισμένα παιδιά υπάρχουν. Είναι κάτι φοβερό. Είτε βάλανε εκείνο το δαίμονα που λέγεται ναρκωτικά, είτε ο τρόπος με τον οποίο ζουν, ή ο τρόπος με τον οποίο χορεύουν, είναι δαιμονισμός. Πότε ποτέ ακούσατε στην ιστορία, όταν ακούει κανείς μουσική, να δαιμονίζεται? Πουθενά ποτέ. Στους αρχαίους λαούς, στην αρχαία Ελλάδα, ο Ορφεύς παίζει τη λύρα του και καταμαγεύει, λέει, τα ζώα γύρω και τα ημερεύει. Αυτή η μουσική η μοντέρνα, γιατί δαιμονίζει τους ανθρώπους? Γιατί είναι λατρευτική μουσική προσφερωμένη στα είδωλα ή στους δαίμονες. Είναι φοβερό. Από εκεί ξεκίνησε αυτή η μοντέρνα μουσική. Διαβάστε την ιστορία της και θα το αντιληφθείτε αυτό. Έτσι οι νέοι μας δαιμονίζονται. Αλλά τι θα πρέπει να κάνουν τότε οι γονείς? Ό,τι κατοπινά έπραξε εκείνος ο ταλέπορος πατέρας του δαιμονισμένου παιδιού, τι έκανε? Οδήγησε το παιδί του στον Κύριο και τι είπε? «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν, ελέησέ μου το παιδί μου». Οδηγούν άραγε όμως οι γονείς τα παιδιά τους των Χριστών? Λίγοι οι γονείς το κάνουν αυτό, αγαπητοί. Και από αυτούς μέχρι μια ορισμένη ηλικία το κάνουν αυτό στα παιδιά τους, γιατί φοβούνται ότι η πολύ θρησκευτικότητα θα βλάψει το παιδί. Το ακούσατε αυτό? Φοβούνται ότι η πολύ πνευματικότητα θα βλάψει το παιδί. Καλά, είπαμε, να είσαι, να πηγαίνεις στην εκκλησία, ναι, καλά, αλλά εσύ το παράκανες, σαν να υπάρχει στην πνευματικότητα στάσεις, τέρμα, και ότι δεν μπορούμε να ανεβούμε πιο πάνω. Είναι φοβερό. Συνεπώς εμποδίζουν και περιορίζουν όχι μόνο χρονικά τα παιδιά τους, να πούν ότι σαν μικρό παιδί θα πάει στο κατηχητικό, θα πάει στην εκκλησία, αλλά το εμποδίζουν να προσεγγίζει τον Χριστό και ποιοτικά. Ότι δεν θα νηστεύσεις, ότι δεν πρέπει να κάνεις πολύ προσευχή και ούτω καθεξής. Γιατί κοινωνεί συχνά, να λέγουν στο παιδί. Φοβούνται ακόμη ότι το παιδί τους που δέχθηκε μια περισσότερα πνευματικότητα, ακούστε, ότι θα αποτύχει επαγγελματικά, ότι θα αποτύχει κοσμικά, ότι δεν θα παντρευτεί ή θα αποτύχει μέσα εις τον γάμο του. Έτσι, αγαπητοί μου, αυτοί οι καλοί χριστιανοί μας, εντός εισαγωγικών οι ευσεβείς χριστιανοί μας, εις των βωμών αυτών των πραγμάτων της κοσμικότητος, του γάμου αν θέλετε, θυσιάζουν και την πίστη και την ευσέβεια. Και κάτω από την επίδραση, θα λέγαμε,
συγχρόνων δαιμονικών αντιλήψεων και θεωριών έχουν αλλάξει οι γονείς στα παιδιά τους το ευαγγελικό ήθος με το κοσμικό ήθος. Και το κοσμικό ήθος, μην ξεχνάμε ότι είναι δαιμονικό. Αν έχονται ακόμη οι γονείς στην εποχή μας, γι' αυτό η εποχή μας είναι δαιμονισμένη, και αυτές ακόμη τις προγαμιαίες σχέσεις των παιδιών των, θέλετε, και ακόμη κάτω από την γονική στέγη. Η μάνα στρώνει στην κόρη το κρεβάτι για να μείνει με τον φίλο της μέσα στο σπίτι, υποτίθεται ότι θα είναι ο μελλοντικός αραβωνιαστικός. Έτσι οι γονείς καθιστούν τα παιδιά τους διπλότερα γεέννης κατοίκους της κολάσεως. Όταν όμως το παιδί δείξει μια κλίση, το κλίσεις με γιώτα, στην αφιέρωση του Χριστού και δεχθεί την ανάλογη κλίση, το κλίσεις με ήττα, κάλεσμα από τον Χριστό, τότε πολλοί από αυτούς τους εντός εισαγωγικών ευσεβείς χριστιανούς μας το εμποδίζουν. Ο Κύριος είπε, άφετε τα παιδιά, έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά, μη τα εμποδίζετε, αφήστε να έρθουν σε μένα. Είναι σαν να έλεγε ο Κύριος, αφήστε τα παιδιά σας να ακολουθήσουν την κλίση τους με γιώτα και την κλίση τους με ήττα. Οι γονείς όμως θεωρούν τα παιδιά τους μία προέκταση του εαυτού των και του εγωισμού των. Εκείνα που δεν έφτασαν αυτοί στη ζωή τους, δεν κατάφεραν, δεν πέτυχαν, τα απαιτούν από τα παιδιά τους. Εγώ δεν μορφώθηκα, θα μορφωθείς εσύ. Εγώ δεν έγινα επιστήμον, θα γίνεις εσύ. Εγώ δεν έβγαλα πολλά λεφτά, θα βγάλεις εσύ. Και εκείνα πιεζόμενα και καταπιεζόμενα, εδώ είναι η καταπίεση. Αγανακτούν, αποκάμνουν και αν το θέλετε αρρωσταίνουν. Θέλετε ακόμη και δαιμονίζονται. Ελάτε να μας ερωτήσετε, να σας πούμε πολλά παραδείγματα. Εκείνοι που έρχονται σε επαφή με τέτοια πρόσωπα τα βλέπουν. Τα παιδιά, αγαπητοί μου, δεν είναι ούτε η προέκταση των γονέων και των φιλοδόξων επιθυμιών των, ούτε η ιδιοκτησία των. Ακούστε μάλιστα τι λέγει εκείνη η θαυμαστή Σολομονή, η μάνα των 7 Μακαβαίων, μάλιστα μπροστά σε ένα επικείμενο μαρτύριό τους, που μαρτύρησαν όλοι. Ακούστε τι λέει αυτή η μάνα, σε μετάφραση σας το λέγω. Είναι από το Β' Μακαβαίων 7,22. «Δεν γνωρίζω», λέει, «στα παιδιά της πως έχετε γεννηθεί στην κοιλία μου. Δεν είμαι εγώ εκείνη που σας έδωσα το πνεύμα και τη ζωή. Δεν είμαι εγώ εκείνη που οργάνωσα τα στοιχεία που αποτελούν το σώμα σας. Αυτά είναι του Θεού δώρα. Γι' αυτό λοιπόν ο δημιουργός του κόσμου που έπλασε τον άνθρωπο και διεμόρφωσε το ανθρώπινο γένος, εκείνος που έδωσε αρχή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, αυτός και πάλι κατά την ευσπλαχνία του θα σας αποδώσει το πνεύμα και τη ζωή, γιατί τώρα εσείς καταφρονείτε τον εαυτό σας χάρη του νόμου του. Συνεπώς πηγαίνετε, παιδιά μου, στο μαρτύριο. Δεν είστε δικά μου παιδιά, είσαστε παιδιά του Θεού, είσαστε ιδιοκτησία του Θεού. Παιδιά μου, πηγαίνετε στο μαρτύριο και μην ξεχνάτε ότι εκείνος θα σας αναστήσει. Έτσι μίλησε αυτή η γυναίκα. Αλλά ρωτούμε, πώς είναι εκείνοι οι γονείς που μιλάνε σωστά με μια τέτοια ηρωική γλώσσα όπως αυτή η Σολομονή? Οι γονείς, αγαπητοί μου, είναι επίτροποι των παιδιών των, που ανήκουν στο Θεό. Ιδιοκτήτης είναι μόνον ο Θεός. Και θα λέγαμε, σαν επίτροποι οφείλουν να οδηγούν τα παιδιά τους στο Χριστό και να τα μεγαλώνουν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, χωρίς να τα επηρεάζουν από τις εφήμερες θεωρίες της αγωγής. Θα μάθουν ακόμη στο παιδί τους να προσεύχεται πρωί και βράδυ. Έχω ανακαλύψει και έχω δει ότι πάρα πολλά παιδιά, τα 99% το πρωί δεν κάνουν προσευχή. Και ρωτώ και λέγω, παιδί μου, η μητέρα σου δεν σε επιτηρεί αν κάνεις προσευχή ή όχι?
Κοιτάζει η μάνα να κάνει το γάλα, τον καφέ, δεν ξέρω τι πρωί πρωί, να ντύσει, να ποδήσει, να ταΐσει το παιδί σαν να είναι ζωάκι, και δεν ενδιαφέρεται για το παιδί αν έκανε προσευχή. Εκεί, αγαπητή μου μητέρα, θα επιτηρήσεις το παιδί σου. Έκανε το πρωί προσευχή, έκανε το βράδυ προσευχή. Δεν θα το δείρεις αν δεν έκανε. Θα το παρακαλείς πάντα. Έλα παιδάκι μου, με καλό τρόπο, έλα μαζί, να κάνουμε μαζί προσευχή και ούτω καθεξής. Ακόμη να εκκλησιάζεται, να μάθει ακόμη να έχει εκκλησιαστική αγωγή, να μην τρέχει από εδώ και από εκεί μες στην εκκλησία σαν δαιμονισμένο παιδί, να έχει ευαγγελικό ήθος. Ακούστε, όχι ήθος ήθος κοσμικών ή εκείνο το ήθος το ρευστόν, θα λέγαμε, της φιλοσοφικής ηθικής. Ευαγγελικών ήθος να έχει το παιδί. Δεν έχει σημασία αν αυτή η αγωγή από τους πολλούς θεωρείται αναχρονισμένη. Στη συγκομιδή τα ξαναλέμε. Όταν το παιδί σου μεγαλώσει σωστά και το αλλού το παιδί δεν μεγαλώσει σωστά, στους καρπούς τα ξαναλέμε ποια είναι αναχρονισμένη θέση εισαγωγή και ποια δεν είναι. Είναι μάλιστα αξιοπρόσεκτη η επίκληση σε αυτού του πατέρα του τραγικού της ευαγγελικής περικοπής που λέγει «Κύριε, ελέησε τον Υιόν μου». Ελέησον, τι σημαίνει? Δώσε ό,τι εσύ κρίνεις κατάλληλο. Γιατί οι γονείς πολλές φορές δεν γνωρίζουν το αληθινό συμφέρον των παιδιών των. Γι' αυτό πρέπει να ζητούν το έλεος του Κυρίου για αυτά. Εκείνος ξέρει τι συμβαίνει στο παιδί. Κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις, ο διάβολος είναι δυνατόν ποτέ να έχει θέση στο σώμα και στην ψυχή του παιδιού? Το θέμα όμως έχει βαθύτερες ρίζες. Πίσω από τα παιδιά είναι ο γάμος και η ποιότητα των γονέων. Πώς ξεκινά ένας γάμος? Τι προϋποθέσεις σωματικές και πνευματικές υπάρχουν? Ποια είναι δηλαδή αυτή η σωματική υγεία των γονέων? Τι πνευματικότητα διαθέτουν και οι δύο οι σύζυγοι για να χτίσουν το σπιτικό τους, να κάνουν το γάμο τους? Πώς ξεκινάει λοιπόν ο γάμος των? Έχει την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό ιερολογείται ο γάμος, για να έχουμε την ευλογία του Θεού. Λέγει ο Ψαλμωδός 126,1: «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει η οικονισμά την εκοπίασαν οι οικοδομούντες». Εάν ο Κύριος δεν ξεκινήσει το σπιτικό σου, μάταια φροντίζεις. Τι μπορεί να πει κανείς μάλιστα για τον πολιτικό γάμο που ξεκινάει χωρίς ευλογία? Ο δήμαρχος δεν δίνει ευλογία, δίνει ευχές. Ο γάμος μοιάζει με ένα καράβι, αγαπητοί μου, που θα ταξιδεύσει στην άγνωστη εκείνη θάλασσα του χρόνου και των περιπετειών. Χωρίς ευλογία πώς θα αντέξει αυτό το σκάφος? Είδα τυχαία προχθές ένα περιοδικό ένα μικρό παιδί που φαίνεται ότι έχασε τους γονείς του να κρατά μια φωτογραφία των νεονύμφων γονιών του. Άραγε οι τότε νεόνυμφοι γονείς είχαν συλλάβει ότι μπορούσαν στην πορεία του γάμου των να αφήσουν ορφάνο το παιδί τους? Πήραν άραγε ευλογία όταν ξεκίνησαν το γάμο τους? Αγαπητοί μου, επιστήμη επιστημών και τέχνη τεχνών, το επιμελήστε ψυχάς, λέγουν οι πατέρες. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο. Ο γάμος είναι το ιερότατον εκείνο μυστήριο δημιουργίας νέων ανθρώπων. Πάντων χαλεπότατον το επιμελήστε ψυχάς. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα να παιδαγωγήσει κανείς ανθρώπους. Ο γάμος δεν είναι μία διέξοδος του γενετησίου ενστίκτου, ούτε ακόμη μία συναισθηματική κάλυψη στην καλύτερη της μορφή. Είναι μια τρομακτική ευθύνη μπροστά στο Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Αν δεν προσέχουν οι νέοι που δημιουργούν οικογένεια, κινδυνεύουν να δημιουργήσουν δαιμονισμένα παιδιά. Μην τρέχουν κατοπινά στο Χριστό και μάλιστα σε μια παλινδρόμηση μεταξύ Χριστού και Σατανά στις πόρτες της μαγείας και του πνευματισμού, γιατί αυτά τα εναλλάσσουν. Να τρέχουν από την αρχή στο Χριστό, να είναι οι ίδιοι βαθιά πιστοί, να κλείνουν τα αυτιά τους στις βέβυλες εκείνες κοσμικές και δαιμονικές θεωρίες της αγωγής
Και τότε με ταπείνωση και με άγιον κάφημα, κάποια μέρα ο κάθε γονιός θα σταθεί στο